Στη σκητάλη των απειλών εναντίον της Ελλάδας πήρε σήμερα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Με στόχο να ανακοινήσει διεθνή συζήτηση για τη φρουρά των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο Φουάτ Οκτάι, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, μοιάζει να στέλνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα. Η Τουρκία κάνει υπομονή εδώ και 100 χρόνια. Από τη συνθήκη της Λοζάνης, τα νησιά πρέπει να αποστρατικοποιηθούν. Η Ελλάδα ή θα κάνει αυτό που πρέπει, ή υπάρχει και η ιστορία στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει και η πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Η Ελλάδα ή θα αποστρατικοποιήσει τα νησιά, ή η Τουρκία θα αρχίσει να αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Θα τα αμφισβητήσουμε και όπου φτάσει αυτό. Είναι πάγια θέση πλέον της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Έχει μεταβληθεί από τον Οκτώβριο πέρσι. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω, να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται και οι νατοικοί σύμμαχοι, ότι θυμίζουν όλο και περισσότερο Γερμανία προ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να μην ακολουθήσει στην κλιμάκωση, διαβλέποντας την παγίδα της έντασης που στείνει ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται να αναζητά σωσίβιο στην ανθεληνική ρητορική για να βελτιώσει τα ποσοστά δημοφιλίας του πριν τις προεδρικές εκλογές. Δεν μας φοβίζει και η δικιά μας στάση έχει δύο χαρακτηριστικά: ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προβοκάτσιες διαδέχονται η μία την άλλη. Στην πλατεία Συντάγματος, ο πρόεδρος του Τουρκικού Κόμματος για την Αλλαγή, Μουσταφά Σαριγιούλ, ξεδίπλωσε μπροστά στο κοινοβούλιο την τουρκική σημαία, κάνοντας υποδείξεις στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Την ίδια σχεδόν ώρα στην Άγκυρα, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ισχυριζόταν ότι συνέλαβε κατάσκοπο της Ελλάδας. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές μοίρασαν φωτογραφίες που εμφανίζουν σιδηροδέσμιο έναν έμπορο με ελληνική υπηκότητα, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς της ΜΙΤ, εργαζόταν για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κάτι που διαψεύδει η Αθήνα. Οι ελληνικοί διπλωματικοί κύκλοι μιλούν για απαγωγή. Μιλούν για απαγωγή Έλληνα πολίτη. Ο Μοχάμεντ Αμάρα Μπάρα, λοιπόν, έχει ελληνική ηθαγένεια, είναι ωστόσο συριακής καταγωγής, έχει μάλιστα και οικογένεια στην Ελλάδα με 3 παιδιά. Η σύλληψη όμως δεν έγινε τώρα, αλλά έγινε από τις 19 Μαΐου στο Γκαζίαντεπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ο Αμπάρα είχε πάει εκεί, σε αυτήν την επαρχία την τουρκική, με έναν Έλληνα συνεργάτη του για να αγοράσουν χαλιά, καθότι ο Αμπάρα ο ίδιος είναι έμπορος χαλιών. Εκεί λοιπόν τους επιτέθηκε μία ομάδα ενόπλων με πολιτικά ρούχα και το ίδιο βράδυ τον συνέλαβαν. Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα πριν από λίγες εβδομάδες. Έκτοτε, η ελληνική πρεσβεία είχε επανειλημμένα και μετά επιτάσεως θέσει το ζήτημα στις τουρκικές αρχές, οι οποίες όμως ουδέποτε έδωσαν κάποια απάντηση.